Θα πάμε Αθήνα, θα πάμε να συναντήσουμε τη Φοιτητική Ένωση Κριτών Αττικής, να συναντήσουμε τα παιδιά, τα οποία, τα παιδιά το λέω, παιδιά καταλαβαίνετε λόγω ηλικίας και ηλικιακής διαφοράς. Θα πω τους νέους και τις νέες, τις οποίες συναντάμε κάθε χρόνο μέσα από την εκπομπή Κρήτη σήμερα και είναι πολύ μεγάλη μας χαρά που συνομιλούμε μαζί τους, που καταγράφουμε την καθημερινότητά του και την καθημερινότητά τους και τις πλούσιες δράσεις τους. Καλησπέρα, καλησπέρα στον Μάριο Λιλίτση, είναι ο πρόεδρος Φοιτητικής Ένωσης Κριτών Αττικής και στην καλησπέρα. Ανδριανή Θεοδωράκη, η οποία είναι γραμματέας. Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα σας. Ανδριανή και Μάρια, σας μιλάω στον Ενικό. Μου μιλάτε και εσείς στον Ενικό φυσικά για να κάνουμε και τη συζήτησή μας έτσι πιο εύκολη. Άλλωστε πάντα γίνεται σε φιλικό επίπεδο και είναι πολύ μεγάλη μας χαρά να φιλοξενούμε κάθε φορά φοιτητές οι οποίοι είναι μέλη της Φοιτητικής Ένωσης Κριτών Αττικής. Είστε πανέτοιμοι για τη μεγάλη βραδιά, Μάριε? Κοιτάξτε, αρχικά καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Αυτό το γλέντι νομίζω δεν έχει προηγούμενο. Mm. Πάντα η ζήτηση ήταν πάρα πολύ μεγάλη, αλλά αυτή τη φορά σπάσαμε νομίζω κάθε ρεκόρ. Μέσα σε 4 ώρες το γλέντι μας βγήκε sold out. Δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε άλλες κρατήσεις. Μακάρι να μπορούσαμε, μακάρι να είχαμε τον χώρο, γιατί σίγουρα έχουμε την όρεξη, αλλά είναι τόσο πολύ ζήτηση για αυτό το γλέντι που δεν μπορούμε να τους εξυπηρετήσουμε. Εμείς βλέπουμε φωτογραφίες από δράσεις οποίες έχετε πραγματοποιήσει μέχρι αυτό το διάστημα και βλέπουμε και από προηγούμενα κριτικά γλέντια και για να καταλάβει και ο κόσμος τα μεγέθη. Θέλω να μου πείτε, Μάρια και Ανδριανή, πού ακριβώς θα γίνει το γλέντι και για πόσα άτομα, γιατί κόσμο μιλάμε. Μιλάμε sold out για ένα κριτικό γλέντι το οποίο θα ρυθμεί πόσα άτομα. Γίνεται στο ΣΕΦ, σε δίπλα από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ένα χώρο εκδηλώσεων, χωρητικότητας 2.500 ατόμων και πάνω. Άρα μέσα σε 4-5 ώρες από τη στιγμή που γνωστοποιήσατε το γλέντι και τα στοιχεία για αυτό, 2.500 άτομα κλείσανε. Έχει κλείσει τελείως λοιπόν η βραδιά. Ακριβώς. Μάλιστα. Το οποίο πραγματοποιείται πότε? Στις 30 Νοεμβρίου. 30 Νοεμβρίου με το Γρηγόρη Σαμόλη και το συγκρότημά του. Ένα πολύ αγαπητό καλλιτέχνη. Ανδριανή, δεν ξέρω αν το κλίμα αυτής της προετοιμασίας έχει νομίζω και άλλη αίσθηση, άλλη γλύκα, το να προετοιμάζεστε για αυτό το μεγάλο κριτικό ραντεβού, έτσι. Προφανώς, γιατί έρχεται κόσμος από όλη την Ελλάδα και ειδικά από την Κρήτη. Είμαστε όλοι φοιτητές, όλοι οργανώνουμε και δουλεύουμε για ένα στόχο. Έτσι, δεν είναι η ομάδα, δεν είναι το σύλλογος, μεγαλώνει ο σύλλογος. Άρα εμείς είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι. Γιατί αν δεν υπάρχει ζωή στο σύλλογο, δεν θα υπάρχει συνέχεια. Mm-hmm. Μάλιστα, είχατε πρόσφατα και εκλογικές διαδικασίες. Ναι, σωστά. Μάλιστα. Άρα ουσιαστικά είσαστε και το νέο προεδρείο της Φοιτητικής Ένωσης, έτσι. Ναι, ακριβώς. Κάθε χρόνο αλλάζει. Γιατί Μάρια, ναι. Προσπαθούμε κάθε χρόνο να φέρνουμε όλο και περισσότερα και καινούργια άτομα, όλους τους καινούργιους φοιτητές να τους υποδεχόμαστε και όσο μπορούμε να τους φέρνουμε στην ιδεολογία και στο κλίμα μας, έτσι ώστε να ενταχθούν και αυτοί στο σύλλογο. Υπάρχει ενδιαφέρον όμως, Μάρια, δηλαδή θυμάμαι και πέρυσι τα συζητούσαμε παρέα έτσι εδώ μέσα από την εκπομπή Κρήτη σήμερα, αλλά κάθε χρόνο νομίζω ότι το ενδιαφέρον των φοιτητών είναι μεγάλο και τι θέλω να πω, νέοι φοιτητές οι οποίοι έρχονται στην Αθήνα από την Κρήτη σας ψάχνουν, αναζητούν να γίνουν μέλος αυτής της μεγάλης παρέας, γιατί νομίζω ότι τους προσφέρει και μια μεγάλη ασφάλεια το να είναι μέλος μιας ένωσης που μοιράζονται αγωνίες, φόβους, όνειρα, καλή διάθεση και κακή διάθεση πολλές φορές. Ναι, βεβαίως. Όπως είχα ξαναπεί και την προηγούμενη φορά, οι κριτικοί φοιτητές που φεύγουν από τον τόπο τους και έρχονται στην Αθήνα, είναι αρκετά δύσκολο για αυτούς να προσαρμοστούν, καθώς έχουμε τελείως διαφορετικούς ρυθμούς και καθημερινότητα. Με το να εντάσσονται στο σύλλογο, μπορούν να αποκτήσουν φιλίες, ενδιαφέροντα και να έχουν ένα κομμάτι από αυτό που ίσως τους λείπει από τον τόπο που έχουν φύγει. Γιατί είναι πολύ έντονο το κριτικό στοιχείο. Μαθήματα μουσικών οργάνων, μαθήματα χορού, όλα αυτά συμβαίνουν στην έδρα σας. Καθημερινά. Και φυσικά όμορφες παρέες. Δηλαδή όλα αυτά τα μαθήματα νομίζω ότι είναι και η ευκαιρία. Η κατάλληλη ευκαιρία για να βρεθείτε και να κάνετε παρέες. Σωστά. Mm-hmm.
Εμείς βλέπουμε, να ξαναπώ, και υλικό το οποίο μας έχουν παραχωρήσει τα μέλη της Φοιτητικής Ένωσης Κριτών Αττικής από προηγούμενες δράσεις, από προηγούμενα γλέντια, από προηγούμενες πρωτοβουλίες. Βλέπετε πόσος κόσμος, πόσα νέα παιδιά, δείτε εδώ μια εικόνα, συγκλονιστική εικόνα. Κριτικά γλέντια τα οποία γίνονται πραγματικά ξακουστά σε όλη την Αθήνα. Είχαμε συνηθίσει τις προηγούμενες χρονιές, Μαρία και Ανδριανή, να βλέπουμε και κάποιες εκδηλώσεις οι οποίες ουσιαστικά διαφήμιζαν αυτό που έρχεται, είτε καντάδες στους δρόμους της Αθήνας, είτε έτσι τραγούδια τα οποία συνήθως κάνατε. Θα κάνετε κάτι αντίστοιχο φέτος? Ναι, θα γίνει πάλι η καντάδα μας 28 του μήνα, την Πέμπτη, πριν το μεγάλο μας γλέντι. Είμαστε έτοιμοι, υπάρχει κόσμο, θέλουμε ακόμα περισσότερο. Mm-hmm. Θα ξεκινήσουμε από εδώ από το στέκι του συλλόγου μας και θα κατέβουμε κάτω στο μοναστηράκι με το συγκρότημα του Γρηγόρη Σαμόλη και τη συνοδεία όλων εμάς. Άρα θα ξεκινήσετε με τον Γρηγόρη το Σαμόλη όλη αυτή την κατάδα στους δρόμους της Αθήνας και θα διαφημίζετε και πάλι την δράση σας και πολύ περισσότερο θα κάνετε αισθητή την παρουσία σας, θα πω εγώ. Τι ώρα είναι προγραμματισμένο αυτό? Συνήθως ξεκινάμε την Πέμπτη, μαζευόμαστε στο Σύλλογο από τις 6-7 η ώρα το απόγευμα και έπειτα ακολουθούμε ένα συγκεκριμένο δρόμο, περνάμε από το μοναστηράκι, από το Σύνταγμα, κάνουμε την καντάδα μας, σταματάμε σε κάποια σημεία να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε όλοι μαζί. Έπειτα γυρνάμε στο Σύλλογο, συνεχίζεται η παρέα εδώ στο Σύλλογό μας, την Παρασκευή είναι το προεόρτιο και το Σάββατο το μεγάλο γλέντι. Ωραία. Μεταξύ αυτών, βέβαια, μέσα στη βδομάδα έχουμε και αφισοκολλήσεις, έχουμε εμφιάλωση της ρακής και του κρασιού που θα υπάρχει στο γλέντι. Υπάρχουν διάφορα κομμάτια. Πολύ όμορφα. Και φυσικά εδώ είμαστε για να δείξουμε και τις δράσεις αυτές, να δούμε και φέτος αυτές τις όμορφες εικόνες, να περπατάτε και να τραγουδάτε στους δρόμους της Αθήνας, εντυπωσιακές κάθε φορά και εξίσου συγκινητικές κάθε φορά, θα πω εγώ. Εμένα με συγκινεί αυτή η εικόνα και αυτή σας η πρωτοβουλία να διαφημίζετε την Κρήτη παντού και αυτό που πραγματικά πρεσβεύει η Κρήτη μας. Και επίσης κλείνοντας, να πούμε και Μάρια και Ανδριανή, ότι είστε και μια φοιτητική ένωση, η οποία έχει και πολλές δράσεις και πρωτοβουλίες. Αλληλεγγύης ή ευαισθητοποίηση σε διάφορα θέματα, είτε με αιμοδοσίες, είτε με δράσεις τις οποίες προγραμματίζετε κατά διαστήματα. Έχετε στο παρελθόν έτσι, πλούσια θεματολογία με την οποία έχετε ασχοληθεί. Ναι, σωστά. Κάνουμε αιμοδοσίες, μαθήματα πρώτων βοηθειών, επαγγελματικού προσανατολισμού και για φοιτητές και για μετέπειτα. Γίνονται γενικά όσο περισσότερο δυνατόν περισσότερες δράσεις. Είμαστε πολιτιστικός σύλλογος. Αυτό είναι το πιο βασικό. Οπότε προσπαθούμε με κάθε τρόπο να είμαστε κοντά στους φοιτητές και να μαθαίνουν το οτιδήποτε από εμάς. Λοιπόν, εγώ θα σας πω καλή συνέχεια, καλή δύναμη, με το καλό να φτάσετε και σε αυτή τη μεγάλη διοργάνωση, η οποία κάθε χρόνο είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα για εσάς. 2.500 άτομα τα οποία θα μαζευτούν μαζί με πρωτοβουλία της Φοιτητικής Ένωσης Κριτών Αττικής. Θα δώσετε τον παλμό της Κρήτης. Πολλοί νέοι και νέες θα βρεθούν εκεί. Πολλές κριτικές και κριτικοί, οι οποίοι βρίσκονται στην Αθήνα και θέλουν έτσι να πάρουν γεύση από Κρήτη. Θα σας πω ένα πολύ, πολύ μεγάλο πράγμα. Και όχι μόνο. Και φυσικά όλες και όλοι οι φίλοι σας, οι οποίοι είναι συμφοιτητές, δεν είναι από την Κρήτη, αλλά την έχουν αγαπήσει μαζί με εσάς. Εννοείται. Έχουμε πολύ μεγάλη στήριξη και από τους φίλους μας που έχουν μείνει κάτω, που έχουν πάει σε άλλη πόλη να σπουδάσουν, όλοι αυτοί θα παρευρεθούν στο γλέντι. Παιδιά, σας ευχαριστούμε πολύ. Μαρία και Ανδριανή, σας ευχαριστούμε πολύ. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας σε όλη την Φοιτητική Ένωση, σε όλα τα μέλη, τα οποία είναι πάρα πολύ δραστήρια και είναι χαρά μας να σας φιλοξενούμε κάθε φορά. Καλή συνέχεια, σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ.